Καλημερίζω εδώ στο στούντιο του 984 δύο υποψήφιους βουλευτές. Τον κύριο Γιάννη Μανουρά από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Παύλο Μπαρυτάκη από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Κύριοι, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουλειαράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα κύριε Δουλειαράκη, καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα. Δύο εβδομάδες μείνανε. Τα πράγματα είναι τουλάχιστον πιο ήσυχα, διότι δεν υπάρχει το κυνήγι του Σταυρό. Αλλά από την άλλη, αυτή η οξύτητα, η πόλωση στα λόγια των πολιτικών αρχηγών, αν μη τι άλλο, δεν έχει κοπάσει. Κύριε Μανουρά, τι λέτε, τι βλέπετε? Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι μετά από το σοκ το οποίο υποστήκαμε στις 21 του Μάη, έχουμε ανασυνταχτεί και κοιτάζουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή των συσχετισμών. Όντως το αποτέλεσμα στις 21 Μαΐου δεν ήταν το επιθυμητό, ήταν ένα οδυνηρό σοκ, όπως είπε και ο πρόεδρός μας ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα όμως σηκώσαμε τα μανίκια, ανασυνταχτήκαμε, αναδιοργανωθήκαμε και προσπαθούμε να παλέψουμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πολύ σοβαρές και πολύ ώριμες και θα έλεγα ανανεωτικές κινήσεις. Έχει δημιουργηθεί μια 20-μελής επιτροπή με φρέσκια, ανανεωμένα πρόσωπα για να μπορέσει να σταθεί επικοινωνιακά καλύτερα στη νέα προεκλογική εκστρατεία. Οι κάλπες πάλι θα είναι άδειες. Παρουσιάσαμε προχθές το πρόγραμμά μας, το οποίο δεν το επικοινωνήσαμε όπως θα έπρεπε στην προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία. Έχουμε βάλει τις προτεραιότητές μας και σιγά σιγά οδεύουμε προς τις κάλπες. Στο δρόμο προς αυτές τις κάλπες, εν κινήσει, κάθε μέρα γινόμαστε και καλύτεροι. Βελτιωνόμαστε, θα παλέψουμε, χάσαμε μία μάχη, δεν χάσαμε τον πόλεμο, η ζωή έτσι είναι, συνεχίζεται. Θα αγωνιστούμε μέχρι τελευταία στιγμή για να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα. Όχι μόνο για να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα, αλλά για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δίκαιη κοινωνία και την ευημερία σε όλους τους Έλληνες έως το 2027. Αυτό το πράγμα παλεύουμε κάθε μέρα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Όσο περνάνε οι μέρες, το θετικό είναι ότι η ψυχολογία μας αρχίζει και διαμορφώνεται προς το καλύτερο και εδώ είμαστε, έχουμε ακόμη 15 μέρες. Άλλωστε ο χρόνος και για 15 μέρες είναι πάρα πολύ αρκετός, το ξέρετε πολύ καλά. Είδαμε ότι ο κόσμος στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε πάνω από την κάλπη. Το 20% ψήφισε πάνω, αποφάσισε τελευταία στιγμή τι θα ψηφίσει, πάνω από την κάλπη. Άρα λοιπόν πήραμε το μήνυμα και είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε τον αγώνα μας από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Εγώ θέλω να ακούσω και το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Μπαρυτάκη, γιατί μετά τις εκλογές οι δυο μας στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής δεν τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Μπαρυτάκη, αλλά θέλω να κρατήσετε ως σημείωση με αυτή την άνω τελεία που βάλαμε, κύριε Μανουρά, για να πάμε στη συνέχεια και στο επόμενο ερώτημα. Ξέρετε, εντάξει, σοκ, φυσικό είναι, απώλεια 20 μονάδων, δεν το συζητάμε. Ο περισσότερος κόσμος λέει χάσατε, δεν σας κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, τα λάθη τα οποία έγιναν, αλλά κοιτάξτε, ο κόσμος λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο βασικό απ' όλα. Εντάξει το επικοινωνιακό, το επαναλαμβάνω, αλλά η ουσία και το πρόγραμμα έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Εκεί βάσει του προγράμματος και στην ουσία φαίνεται ότι μάλλον δεν πίστηκε ο κόσμος. Κρατήστε το για το σχόλιο σας στην συνέχεια. Κύριε Μπαρυτάκη, κατά εσάς. Κυρία Δουλειράκη, το ΠΑΣΟΚ έδωσε μια έντιμη και δυνατή εκλογική μάχη. Θεωρώ ότι επιτεύχθηκε αρχικά ο στόχος εκλογικός το οποίο είχε τεθεί. Άλλωστε η αύξηση των δυνάμεων του κόμματός μας κατά 40% αυτό δείχνει. 220.000 νέοι ψηφοφόροι εμπιστεύτηκαν τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Ξέρετε ότι κάθε μάχη έχει, κάθε θέλει αγώνα. Αυτόν τον αγώνα και εμείς συνεχίζουμε, διότι το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα θέλει να είναι η αξιόπιστη αντιπολίτευση, η δυναμική εκείνη φωνή, η οποία θα αντιπαρατεθεί απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε πετύχει, έχει
πάρα πολλά προβλήματα, είτε στην διαχείρισή της, είτε στην καθημερινότητά της, είτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε όλα αυτά τα οποία περάσαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην καθημερινότητα, στις αυξήσεις και τα προβλήματα των πολιτών. Αυτά τα σημεία εμείς ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής θα είμαστε κοντά στους πολίτες, με ένα ενδυναμωμένο θεωρούμε ακόμα περισσότερο το ποσοστό, για να μπορέσουμε να είμαστε οι αξιόμαχοι, οι αξιόπιστοι, η αντιπολίτευση κοντά στην κοινωνία, κοντά στους πολίτες, με την διεκδίκηση λύσεων επί των προβλημάτων, και αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο θα αγωνιστούμε στην επόμενη έτσι κυβερνητική περίοδο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Ξέρουμε ότι η οικονομία, η δικιά μας, η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις, όπως έχουμε ήδη αναδείξει κατά την προεκλογική περίοδο και όπως αναδεικνύουμε καθημερινά, και καλούμε τους Έλληνες πολίτες και στις εκλογές 25 Ιουνίου να μας εμπιστευτούν, να φέρουν το ΠΑΣΟΚ πιο ενδυναμωμένο, μια πιο δυνατή φωνή που θα μπορέσει να προστατεύσει τα δικαιώματα και αυτά τα οποία αγωνίζονται καθημερινά ο Έλληνας πολίτης. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ζητά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό θα λέγε κάποιος είναι το θεμητό του πράγματος, ότι έχει να κάνει με την πολιτική ζωή ως μια πρώτη παρατήρηση. Για όλα τα υπόλοιπα, το να είσαστε απλά κοντά μου, εμένα δεν με ικανοποιεί. Ναι. Γιατί εγώ θέλω λύσεις στα δικά μου τα θέματα και στα δικά μου τα προβλήματα. Διότι ο πληθωρισμός είδαμε που είναι, αλλά είδαμε από την άλλη και καταγράψαμε μέσα από την Ελστάτ ποιες είναι πραγματικά αυτές οι τιμές που εγώ τον καταγράφω στην καθημερινότητά μου πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, ή εσείς για την οικογένειά σας. Αλλά όλο αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, μισό λεπτό, και πώς το «θα είσαι κοντά μου» μετατρέπεται ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Το «πώς θα είσαι κοντά μου» πώς μεταφράζεται και από τη θέση αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για μένα, να μου το μεταφράσετε εσείς τώρα. Με συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις απέναντι σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Δηλαδή λέμε ενεργειακό κόστος, λέμε παρέμβαση σε λιανική τιμή διάθεσης ενέργειας, λέμε καθημερινότητα ακρίβεια, λέμε μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από τη μια, και από την άλλη έλεγχο της αγοράς, έτσι ώστε να αποτραπούν τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας. Λέμε, ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι προτάσεις και λύσεις καθημερινά για τις ίδιες των επιχειρήσεων. Λέμε ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα από το πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης Αθεκτικότητας, αντί το 2% που δίδεται, να πάμε στο 10% να ενισχυθεί το ΕΣΥ με στελέχη, με προσωπικό, με εξοπλισμό. Λέμε για να ενισχύσουμε τους νέους με την κοινωνική κατοικία και την κατασκευή 100.000 νέων κατοικιών. Άρα έχουμε συγκεκριμένες θέσεις. Σαφώς εμείς δεν είμαστε με τα αποτελέσματα τα οποία έχουν διαμορφωθεί, δεν καθορίζουμε την κυβερνητική γραμμή. Η κυβερνητική γραμμή και την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Ερχόμαστε όμως εμείς εδώ να αντιπροτείνουμε, να αντισταντευτούμε σε αυτό το οποίο κυβερνητικά, ναι, καθημερινά ζούμε. Πάντα, αυτό λέμε. Αλλά πάντα διότι φαντάζομαι, την ευθύνη την έχει. Αν αύριο ο Μητσοτάκης βγει ένας ισχυρά αυτοδύναμος πρωθυπουργός με μια όπως επιδιώκουν, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά για τους πολίτες. Και βέβαια η αντιπολίτευση πρέπει να έχει μια δυνατή φωνή, αλλά τον έλεγχο των αποφάσεων και την ευθύνη των αποφάσεων την έχει πάντα η κυβέρνηση. Ναι. Έτσι. Ξέρετε, είτε η κυβέρνηση είναι, είτε αντιπολίτευση είναι, πάντα υπάρχει εκείνη η συνεργασία με τους θεσμούς. Και σας το λέω εσάς έτσι, διότι μην μου πείτε ότι είμαστε εκτός μνημονίων ξαφνικά, όταν έχει περάσει και έχει γίνει νόμος του κράτους, απλά δεν το λέμε. Είναι εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν με το καινούριο αφήγημα που λέει Ταμείο Ανάκαμψης Υπερμνημόνιο. Είναι εκείνοι που λένε, κοιτάξτε πόσα αφημοί έχουν μπει μέσα σε αυτό μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης και πόσο δύσκολο είναι οι προϋποθέσεις. Ως πρώην πρόεδρος των φοροτεχνικών, η αλήθεια είναι ότι την οικονομία τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το πακέτο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τις ανάγκες της κοινωνίας τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό τα θέτω αυτά υπόψη σας, για να καταλαβαίνουμε όλοι μας τι σημαίνει «είμαι στο πλευρό του πολίτη». Χαίρομαι που το λέτε, το Ταμείο Ανάκαμψης Αντεκτικότητας, διότι από την αρχή η διαχείρισή του πήγε λάθος. Και δυστυχώς η κατανομή του πήγε για τους λίγους. Πολύ σωστά το είπατε. Ότι εδώ ήρθε ο κύριος Χυλακάκης στο επιμελητήριο Ηρακλείου και είπε ότι 216 αφημοί επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, θα πάρουν τα 5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό το είπε έτσι, χωρίς
να ιδρώνει ταυτή Καρανός. Εδώ είμαστε λοιπόν να αγωνιστούμε. Όταν εδώ βάζει το σύστημα υγείας και λέει μόνο το 2% και αυτό μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή στοχευμένες δράσεις, αντί το 10% που μπαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένα θέμα. Πώς κατανέμονται οι πόροι ταμείου ανάκαψης. Όταν λείπει το κοινωνικό κράτος μέσα από το Ταμείο Ανάκαψης και δεν χρηματοδοτούνται. Όταν λείπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρία Δουλειράκη, μέσα από το Ταμείο Ανάκαψης, που δυστυχώς με τον ένα τον άλλο λόγο αποτρέπονται και δεν μπορούν να έχουν μέσα, να μπορούσαν από το Ταμείο Ανάκαψης να αξιοποιήσουν τους πόρους και να αναπτυχθούν. Όταν βλέπουμε τις μικρές επιχειρήσεις μέσα από την ψηφιακή αναβάθμιση και τα νέα προγράμματα και αποκλείονται. Αυτά λοιπόν είναι θέματα. Πώς μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί το Ταμείο Ανάκαψης. Εμείς λοιπόν σε αυτά και τα αναδεικνύουμε και τα επισημαίνουμε και τα λέμε. Βεβαίως και επειδή η οικονομία μας βλέπω, γιατί ακούσαμε και την προβλέπεται αύξηση του 25% του κατώτατου μισθού, δηλαδή την κοροϊδία δηλαδή της κυβέρνησης, της πρώην κυβέρνησης, όταν στο πρόγραμμα των μεσοπρόθεσμων που έχει καταθέσει λέει τελείως διαφορετικά πράγματα και δεν υπερβαίνει σε συνολικά το 13%. Καταθέτει δηλαδή το επίσημο, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που λέει 13% και βγαίνει προεκλογικά και ακούμε εξαγγελίες για 25% αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία και τα επισημαίνουμε και τα λέμε. Και εμείς λέμε και στον κατώτατο μισθό είχαμε και μια εργασιακή μερίδα προθέσεις, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, να καθορίζονται οι μισθοί ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν επιχειρήσεις. Δυστυχώς αυτά έχουν περικοπεί, ενώ έπρεπε σήμερα να έχουν επανέλθει. Και οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι κλαδικές συμβάσεις και ο ΟΜΕΔ που έχει μπει στο περιθώριο. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που απασχολούν καθημερινά και τον εργαζόμενο και την επιχειρηματικότητα και δυστυχώς βλέπουμε ότι έχουμε ένα μοτίβο το οποίο καθορίζεται από κάποιους συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη χωρίς να υπάρχει η αντίδραση από κάτω της κοινωνίας γενικότερα. Αυτά τα θέματα λοιπόν και θα τα λέμε και θα τα επισημαίνουμε και θα τα διεκδικούμε. Κύριε Μανούρα. Κύριε Δουλειαράκη, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα, ένα φιλολαϊκό και φιλοεπενδυτικό πρόγραμμα. Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο και τεκμηριωμένο και δίνει λύσεις σε όλα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλους τους τομείς και τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Προηγουμένως, στον δρόμο που ερχόμουν, σας άκουγα που είχατε τον πρόεδρο των συνταξιούχων. Έτσι. Εμείς για τους συνταξιούχους έχουμε δεσμευτεί ότι θα επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη την οποία κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα επιστραφούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους τα οποία δικαιούνται. Και η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι βασίστηκε για ό,τι έγινε στους συνταξιούχους, αλλά δεν θέλω να το απομονώσω μόνο στους συνταξιούχους. Πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου. Το νόμο Κατρούγκαλου, κυρία Δουλγεράκη, που το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί στον Αντένα ότι θα τον καταργήσει και παρόλα αυτά δεν τον κατήργησε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς κυρία Δουλγεράκη έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και για την ακρίβεια και για την υγεία και για την παιδεία και για τα φανς. Οι προτάσεις μας είναι σταθερές. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ξέρουμε πώς θα το κάνουμε και γιατί θα το κάνουμε. Θα ενισχύσουμε, πρώτα απ' όλα θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Εμείς δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν. Δεσμευόμαστε για πράγματα τα οποία μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Μπορούμε να φέρουμε ευημερία σε όλη την ελληνική κοινωνία. Πώς? Με τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη τι σημαίνει? Δικαιοσύνη σημαίνει να ξυπνάς το πρωί, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να δουλεύεις και να αμείβεσαι για αυτό το οποίο κάνεις, να μην θεωρείς ότι είσαι αδικημένος. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν γίνεται. Δεν γίνεται στους εργαζόμενους, δεν γίνεται στους μικροεπιχειρηματίες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 96% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία και την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, όπως είπε προηγουμένως πολύ σωστά ο κύριος Παριτάκης, το Ταμείο Ανάκαμψης. Προσέξτε, μας το λέτε σήμερα. Όταν σας έχουν κατηγορήσει οι μικρομεσαίοι ότι δεν ασκούσατε την πολιτική που έπρεπε ή την αντιπολίτευση που έπρεπε σε εκείνα τα απλά, τα μικρά και τα καθημερινά, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρέπει να απαντήσετε και σε αυτούς. Θα απαντήσουμε, κυρία Δουλγεράκη, σε όλους με ειλικρίνεια, με σεβασμό.
Γιατί εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κρατήσει παντού δικαιοσύνη. Θέλουμε ο κάθε ένας από εμάς να μπορεί να ξυπνάει το πρωί, να πηγαίνει στη δουλειά του με χαρά, να ξέρει ότι δεν θα αδικηθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε είναι για την παιδεία, είτε είναι για την υγεία. Βλέπετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, το επιτελικό κράτος, το οποίο κατά δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη δεν ήταν προτεραιότητα η υγεία, προτεραιότητα ήταν η οικονομία. Ποια οικονομία ήταν η προτεραιότητα, που αφήσαμε ένα ταμείο το 19 με 37 δις με το χρέος ρυθμισμένο? Και έρχεται και λέει τώρα ότι δεν ήταν προτεραιότητά μας η υγεία. Και βλέπουμε τα περιστατικά. Ψοφάνε οι άνθρωποι σαν τους φίλους. Μα και ο Σαϊκούρας μιλούσε για 48 δις ότι υπάρχουν στο ταμείο και είναι με το χρέος ρυθμισμένο. Και τώρα ποια είναι η προτεραιότητα? Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουν η κυρία Δουλγεράκη όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Αναβάθμιση, άμεσο στόχος, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη ημέρα. Ωραία, αναβάθμιση 80 νοσοκομεία και κάτι τέτοια. Το πρόβλημα, κυρία Δουλγεράκη, 15.000 νέες προσλήψεις. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην υγεία είναι ότι δεν έχουμε κτηριακά. Έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τη στελέχωση. Τη στελέχωση σε προσωπικό, είτε σε γιατρούς, είτε σε νοσηλευτές, είτε σε διασώσεις του ΕΚΑΒ. Το πρόβλημα είναι εκεί. Όταν λοιπόν ξέρουμε το πρόβλημα και η λύση που προτείνουμε είναι αντίθετη από το πρόβλημα, δεν νομίζω ότι θα λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία τι μας λέει? Σαν εγώ έτσι τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω, θα φτιάξω τα νοσοκομεία κτηριακά, θα τα εξοπλίσω και μετά ξέρετε τι, θα πω στον ιδιώτη έλα, ανέλαβε τα νοσοκομεία και προχώρα. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε. Η υγεία όπως και η παιδεία είναι ένα δωρεάν αγαθό. Εμείς θέλουμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Θέλουμε να υπάρξει ισότητα. Θέλουμε ο κόσμος να νιώθει ικανοποίηση, να μην έχει το άγχος, να σκέφτεται, Θεέ μου, αν αρρωστήσω, τι θα γίνω? Ένας που έχει χρήματα, εντάξει, όλα καλά. Αυτός που δεν έχει, κυρία Δουλγεράκη, τι θα γίνει? Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τα είδαμε. Είδαμε ένα επιτελικό κράτος σε 48 ώρες μέσα να μην μπορεί να βοηθήσει, να σταθεί δίπλα. Αν θα μου πείτε αυτά έχουν κριθεί, κριθήκανε, όπως είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος, δεν κριθήκανε, η ζωή συνεχίζεται, οι πολίτες έχουν απαιτήσεις, πρέπει να δώσουμε λύσεις. Εμείς λοιπόν το πρώτο πράγμα που λέμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία, θα αναβαθμίσουμε τους μισθούς, θα αυξήσουμε τους μισθούς των γιατρών. Πρωτοδιόριστος γιατρός θα δώσουμε 2.000 ευρώ. Θα δημιουργήσουμε 380 τοπικές μονάδες φροντίδες υγείας. Και φαντάζομαι με περίθαλψη μέχρι και τα τελευταία του κάθε ενός από εμάς. Το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, γιατί ο θάνατος μας αφορά όλους. Όποια αρρώστια και αν έχουμε, μέχρι τα τελευταία του στο νοσοκομείο, μην φτάσουμε στις δηλώσεις πνευματικού και λινού τώρα. Υπάρχει μια διαφορά. Άλλες οι δηλώσεις πνευματικού, άλλες λινού. Η λινού είπε ότι και στο τέλος, και ως προς το τέλος, οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν, έστω και διαφεύγουν, ότι απολαμβάνουν ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Σε αντίθεση με τον πνευματικό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε διαλογή. Τι είμαστε, πατάτες, να μας κάνουν διαλογή? Αυτή είναι Α και αυτή είναι Β. Αυτά είναι η κατάδια μας. Αυτά, στο δρόμο προς την κάλπη, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να τα σκεφτεί πολύ σοβαρά. Η απόφαση είναι στα χέρια του. Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεσμευόμαστε για συγκεκριμένα πράγματα. Θα υλοποιήσουμε όπως το υλοποιήσαμε και στην υγεία. Παρόλες τις πιέσεις που είχαμε από την Τρόικα, κυρία Δουλγεράκη, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι είχαν δωρεάν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, εμείς δεν μιλάμε με λόγια, εμείς μιλάμε με έργα. Αυτά θα έρθουν να κριθούν 25 Ιουνίου. Λοιπόν, ανεξάρτητα από το εάν σήμερα ο κόσμος βλέπει ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 20 μονάδες διαφορά, εντάξει, έχει τον αέρα του νικητή, πρέπει να σκεφτεί όμως σε βάθος, σε βάθος για το μέλλον του. Είπατε πριν από λίγο και είπαμε 2 εβδομάδες μας έμειναν πριν από τις εκλογές. Ακούμε πάλι τις πολιτικές κουβέντες, τις λέξεις και των υποψηφίων εδώ από τη συχνότητα του 984. Στο στούντιο είναι ο κύριος Γιάννης Μανουράς, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Παύλος Μπαρητάκης, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής.
Είχα μείνει στο κομμάτι λίγο και το πολιτικό. Αν αποφάσιστη πήγαμε ναι μεν στην εκλογική αναμέτρηση μέχρι τελευταία στιγμή 21 του Μάη, αλλά λέτε ότι τώρα είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένος ο κόσμος έχοντας ακούσει και διαφορετικά πράγματα. Όπως είπατε κύριε Μανουρά, κρατήστε το ωστόσο, γιατί περί της υγείας ήθελε να κάνει και παρέμβαση ο κύριος Μπαρητάκης. Βεβαίως. Κυρία Δουλγεράκη, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ που εκαθίδρυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που έφερε πραγματικά την υγεία στους πολίτες, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της ελληνικής επικράτειας. Σύστημα υγείας, πρωτοβάθμιο, με τα κέντρα υγείας, με τα νοσοκομεία μας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα νοσοκομεία τα οποία καθίδρυσε, ένα σύστημα υγείας το οποίο κρατάει από την εποχή ιδρύσεως του Πασχεβά Αυγερινού, του Αείμνηστου του Γιώργου του Γεννηματά μέχρι και σήμερα. Με θλίψη λοιπόν διαπιστώνουμε όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Βλέπαμε ανθρώπους, πολίτες, έγκυες γυναίκες να πεθαίνουν πραγματικά, να μεταφέρονται σε καρότσα σημειφορτηγών. Αυτά δυστυχώς είναι μια αποξίωση του δημόσιου σύστηματος υγείας. Μα τι λέτε. Σαν δήμαρχος Βιέννου δεν τα είχατε ζήσει? Βεβαίως. Το τι γινόταν στην Άρβη, το τι γινόταν στο Καστρί, το τι γινόταν από δίπλα στην Ψαρή, το τι γινόταν παραδίπλα από τα Τέρτσα, τι γινόταν από την περιοχή της Ιεράπετρας. Το αν λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε το κέντρο υγείας. Το κέντρο υγείας, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, κέντρα, μισό λεπτό. Το λέω γιατί όλα. Λέτε. Έχει ενδιαφέρον η απάντηση του κυρίου Μπαρητάκη. Ναι, διότι δείχνετε να έχετε πέσει από τα σύννεφα. Δεν πρέπει να έχετε πέσει από τα σύννεφα. Δεν έχω πέσει από τα σύννεφα, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε κάθε δήμο του νομού υπάρχει ένα κέντρο υγείας το οποίο και στελεχωμένο ήταν και προσφέρει σημαντικές καλύψεις, πρωτοβάθμια κάλυψη στους πολίτες. Βεβαίως. Προβλήματα μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα. Όμως αυτά τα κέντρα υγείας, κυρία Δουλγεράκη, έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές και στο Αρκαλοχώρι και στο Καστέλι και στη Βιάννου και στην Αγία Βαρβάρα. Είναι και το ζητούμενο να υπάρχουν αυτά. Σήμερα μιλάμε υγείας, το τωρινό που είναι. Τα οποία εντάξει, είναι υποστελέχη. Διότι το ΠΑΣΟΚ δεν κυβερνάει τα τελευταία 10-11 χρόνια, 12 χρόνια. Δεν κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, δεν θα απολογηθεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ για την κατάντια του δημόσιου σήματος υγείας σε μια εβδομάδα 3 νεκροί άνθρωποι. Μην μου λέτε λοιπόν αν. Ενδεχομένως που υπάρχουν πρόβλημα. Κανείς δεν λέει ότι ουδέποτε στελεχωθήκαν στο έπακρο και όσο έπρεπε τα κέντρα υγείας. Πάντοτε υπήρχαν αδυναμίες, πάντοτε υπήρχαν προβλήματα. Αυτό που ζούμε όμως τελευταία, αυτό την εξαθλίωση του συστήματος δεν την έχουμε ξαναζήσει. Μην βάζουμε λοιπόν τα ίδια και να λέμε ένας χώρος που έφερε την πρωτοβάθμια περίθαλψη, που ενίσχυσε το σύστημα υγείας, πώς ήταν παλιά και πώς ήταν σήμερα. Που λέμε ενίσχυση με συγκεκριμένες προτάσεις του συστήματος υγείας, να λέμε αν ένα κέντρο υγείας δεν λειτουργούσε στο 100%, αλλά λειτουργούσε στο 80%. Γιατί δυστυχώς ποτέ δεν λειτουργήσαν, το ξέρω πάρα πολύ καλά, ποτέ και επί τις καλύτερες ημέρες δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν όπως έπρεπε τα κέντρα υγείας αυτά. Όμως προσέφεραν και προσφέρουν σημαντικές φροντίδες υγείας στους κατοίκους, ειδικά στον απομακρυσμένο περιοχών. Και πρέπει να το λέμε αυτό. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, να προσφέρω. Έτσι. Εγώ είπα κάτι άλλο. Είπα γιατί πέφτετε από τα σύννεφα με αυτό το οποίο λέτε ότι ξέρετε την εξαθλίωση που υπάρχει σήμερα. Είναι γιατί σημερινό το φαινόμενο. Σε μια δεν μέσα, είναι σημερινό το φαινόμενο. Και σας υπενθύμησα από τη Βιάνο. Μισό λεπτό, κύριε Μπαρητάκη. Σας υπενθύμησα πάρα πολύ απλά. Το πώς φεύγανε από τις καρότσες, με τις καρότσες οι άνθρωποι μεταφορά από την νότια Κρήτη, από τα νότια παράλια της Κρήτης και πόσες φορές ως δήμαρχος δεν είχαμε κουβεντιάσει τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν σε ένα ορεινό δήμο με ένα πολύ δύσκολο οδικό δίκτυο. Και σας είπα, γιατί εγώ ξαφνιάστηκα, γιατί πέφτετε από τα σύννεφα. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Ναι, τα προβλήματα, κοιτάξτε, ότι έχει προβλήματα το σύστημα υγείας, σαφώς και έχει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κάθε κόμμα, κάθε φορέα, κάθε κυβέρνηση προσεγγίζει τα προβλήματα αυτά και προσπαθεί να δώσει λύσεις. Πώς ενισχύσει το σύστημα υγείας, με ποιες προτάσεις, με ποιες προοπτικές και στην πραγματικότητα πώς θες να λύσεις τα προβλήματα και όχι θεωρία. Δηλαδή αυτό που ακούμε, είμαστε κυβέρνηση 4 χρόνια για να έρθουμε τώρα και να πούμε ότι θα βάλουμε τώρα προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια την υγεία. Δηλαδή 4 χρόνια τι κάναμε. Τώρα θα τη βάλαμε προτεραιότητα. Ή δεν πήραν προσωπικό, αλλά τώρα ξέρετε, θα βάλαμε προτεραιότητα. Πάμε 15.000. Αυτό ερχόμαστε, κυρία Δουλειάκη. Είναι υποκρισία αυτό. Άρα, το να δούμε ότι μια κυβέρνηση 4 χρόνια προσπαθεί, παλεύει, ενισχύει το σύστημα υγείας με όλες τις αδυναμίες. Βεβαίως και ξέρουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε γιατρούς, σε στελέχη υγείας, σε νοσηλευτικό προσωπικό. Όμως, αν δεν έχει κάνει ούτε μία προκήρυξη
να στελεχώσει το ΕΚΑΒ. Ούτε μία προχείρηξη. Και φεύγουν συνταξιδοτήσει και δεν κάνει τίποτα να πληρώσει. Έρχεσαι τώρα και να πει: τώρα θα βάλει την προτεραιότητα. Αυτό καταγγέλουμε. Άλλο τι αδυναμίε του συστήματο, σαφώ και υπάρχουν. Και δυστυχώ, μακάρι να είχαμε τι βάρδιε να καλυβότανε και σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή όλε οι βάρδιε και με διπλά ασθενοφόρα. Ξέρουμε ότι αυτά, τουλάχιστον σε ένα τουριστικό νησί με τουρισμό, εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια προτεραιότητα. Και δεν μιλάμε για αγροτικές περιοχές, εδώ μιλάμε για τη νέα Μάκρη την ΚΟ, κυρία Δουλειαράκη. Δηλαδή σε τουριστικούς προορισμούς και μέσα στον ικανοποιητή της Αττικής. Για εκεί μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις, ενισχύεις, βοηθάς τον γιατρό. Το οποίο τι κάνουμε, βλέπουμε και τους νέους γιατρούς ή τους γιατρούς μας να θέλουν να φεύγουν από εδώ, γιατί ούτε βαρέα θυγινά παίρνουν. Άλλο υποκριτικό, τώρα θα το δούνε. Και τι έγινε τώρα όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε τους μισθούς εκείνους που πρέπει να πάρουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας έχουν, έτσι ώστε να μένουν εδώ, ειδικά οι νέοι, και να μην αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Άρα πώς ενισχύεις και πώς προσεγγίζεις το σύστημα υγείας είναι η πολιτική και η κατεύθυνση και η δυνατότητα νομίζω, που έχεις να στηρίξεις εντυπράγματι ένα σύστημα νομίζω, υγείας. Κύριε Μπαρυτάκη, και από εκεί μετά τις αδυναμίες και τα προβλήματα βεβαίως που υπάρχουν εκεί να δώσουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε. Πάμε μπροστά και ο κόσμος εξελίσσεται. Ακριβώς. Και οι ανάγκες μας είναι συνεχείς και ό,τι βλέπουμε ως πράξη θα πρέπει να ξέρουμε ότι μακροπρόθεσμα αυτή την πράξη θέλουμε να την κάνουμε στο σχεδιασμό μας, γιατί θέλουμε να πάμε κάποια χρόνια πριν. Ούτε θα ξεχάσουμε σαφέστατα το τι γινόταν, σαφέστατα δεν κυβερνούσε το Πασόκ 8 χρόνια, αλλά να σας πω κάτι, ούτε θα ξεχάσω τι γινόταν επί Πασόκ, που ερχόταν οι υπουργοί και ξέρετε τους απέκλειαν γύρω γύρω, δεν φέρετε εσείς την ευθύνη σαφέστατα, αλλά που απέκλειαν τον κόσμο και το συνδικαλιστικό κίνημα κλπ. Μέσα γύρω-γύρω από ξενοδοχεία να μην περάσουν οι υπουργοί αυτοκράτορες και όλα τα υπόλοιπα. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πληρώνονται. Κάνουμε αυτοκριτική μας, κυρία Δουλειαράκη. Είναι δυνατόν τον υπουργό και να αποκλείεται να μην ακούσει το συνδικαλιστή? Ποιος θα ακούσει? Τους αυτούς που θέλουν τα ωραία, θα ακούσει τους πολίτες, θα ακούσει τα προβλήματα. Πάντως θέλω να σας πω. Γι' αυτό και έχασε το Πασόκ, που κάποια στιγμή αποκόπηκε από την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο το Πασόκ από ένα κόμμα εξουσίας με 47% τελευταία φορά να πέσει στο 4%. Ήταν λάθη τα οποία τα πλήρωσε το Πασόκ. Και ερχόμαστε και κάνουμε την αυτοκριτική μας και λέμε ναι, μέσα από αυτά τα λάθη διδαχτήκαμε. Αυτό είναι. Βεβαίως και κάναμε λάθη. Είπε κανείς ότι δεν έκαμε λάθη στο Πασόκ. Που σήμερα είμαστε από ένα κύμα του Πανδρέου με 44-45% πήγαμε στο 4% και κινδυνεύσαμε να μείνουμε εκτός Βουλής. Βεβαίως. Αυτά όλα μας προβληματίζουν, μας λυπούν. Και θέλουμε να βελτιωθούμε, γιατί οφείλουμε στην Έλληνα πολίτη, στην ελληνική κοινωνία πάρα πολλά. Είναι το Πασόκ ένα πατριωτικό κίνημα και θεωρώ ότι έχει πολλά να δώσει. Νομίζω. Είναι ξεκάθαρα. Στρατηγικά, ιδεολογικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της. Αυτό είναι ξεκάθαρο και για εμάς, κυρία Δουλειαράκη. Εντάξει, δείχνεται από την άλλη να υπάρχει μια κόντρα και με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ότι υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δική του πολιτική κατεύθυνση. Εμείς έχουμε τη δικιά μας. Μας ενδιαφέρει το πρόγραμμά μας, να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες, να φέρουμε τους πολίτες κοντά μας, ανεξάρτητα το τι κάνει, το τι πιστεύω ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπαρυτάκη, θέλω να πάρω την απάντηση από τον κύριο Μανουρά για αυτό που είπε και θα παρακαλούσα μετά και εσείς να μας λέγατε την δική σας την άποψη. Γιατί ο κύριος Μανουράς είπε ότι 21 του Μάη μέχρι τελευταία στιγμή ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πήγε αναποφάσιστο στην κάλπη. Ενδεχόμενα εκεί να αποδίδεται μαζί με όλα τα υπόλοιπα και την ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μανουρά, δεν ξέρω. Ενώ τώρα, 25 του μήνα, πιστεύετε ότι ο καθένας από εμάς θα πάει στην κάλπη αποφασισμένος και ξέροντας τι είναι αυτό το οποίο επιλέγει. Παρακαλώ, για πείτε μας πέρα πάνω πράγματα για αυτό το οποίο εκτιμάτε. Θα ήθελα όμως πριν, κυρία Δουλειαράκη, να κάνω μία επισήμαση. Συμφωνούμε νομίζω και με τον κύριο Παρυτάκη ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στη χειρότερη του κατάσταση. Ποτέ δεν ήταν. Έτσι άλλωστε, νομίζω διαφωνεί κανείς σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει σαν προτεραιότητα. Δεν το είχε κατά ομολογουμένως και δεν. Από ό,τι Είχαν γίνει αρκετές κινήσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν διατηρήθηκαν και όποιος θέλει. Όποιος θέλει να ακούσει παραπάνω πράγματα, εγώ θα τον παραπέμψω να βρει και την εκπομπή του κυρίου Πουλάκη, του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, που έδωσε την συνέντευξη την Παρασκευή στο Γιώργο Σαχίνη και στις αντιθέσεις. Είπε αρκετά πράγματα και στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει
κάνει με το χώρο της υγείας και τις κινήσεις που είχαν γίνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά το υπενθυμίζω. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Πολύ καλά κάνετε, κυρία Δουλγεράκη. Άλλωστε, διετέλεσε υπουργός ο κύριος Πολάκης. Ήξερε πάρα πολύ καλά το τι είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι παρόλες τους δημοσιονομικούς ελέγχους οι οποίοι υπήρχαν και την κατάσταση της χώρας, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι όλα ήταν τέλεια. Δεν σημαίνει ότι όλα ήταν τέλεια. Και ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όσο τώρα αφορά, κυρία Δουλγεράκη, το ερώτημά σας για το... Για ποιο λόγο στις 25 του Ιούνιου γιατί εσείς πιστεύετε ότι θα πάμε αποφασισμένοι ερώτηση εξαιτίας της δικής σας αναφοράς. Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, από όσο γνωρίζουμε, 3 μέρες πριν τις εκλογές υπήρξαν δηλώσεις οι οποίες ήταν καθοριστικές στην έκβαση του αποτελέσματος. Οι δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου, οι οποίες ήταν καταιγιστικές για την εξέλιξη των εκλογών, όθησε πάρα πολλούς μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες να στραφούν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, παρόλο που η αντίδραση του Προέδρου ήταν άμεση. Τι εννοώ άμεση? Έθεσε εκτός ψηφοδελτίων το κύριο Κατρούγκαλου, και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε πουθενά, και αν το πιάσετε να το διαβάσετε αναλυτικά, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη ούτε σκέψη. Από εκεί και πέρα, επειδή η κυβέρνηση είχε τη δύναμη το μέσο μαζικής ενημέρωσης, κατόρθωσε, πέρασε το μήνυμά της, πολύ καλά έκανε. Τώρα, βαδίζοντας όμως προς τις 25 του Ιούνιου, βλέπουμε ότι εμείς έχουμε πάρει το μήνυμα. Πρώτον, έχουμε ανανεωθεί. Έχουμε βγάλει νέα πρόσωπα στο προσκήνιο και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας με νέα ανανεωμένα φρέσκα πρόσωπα, για να μπορέσουμε να δώσουμε στον ελληνικό λαό να καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε σε κάθε τομέα χωριστά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας μέχρι την τελευταία στιγμή. Και ένα σημαντικό, το οποίο θα κρίνει και το αποτέλεσμα πλέον, είναι η κρυφή ατζέντα η οποία έχει η Νέα Δημοκρατία για την υγεία. Αυτή την κρυφή ατζέντα την είδαμε με τις δηλώσεις του κυρίου Πνευματικού. Αυτή λοιπόν η κρυφή ατζέντα τι σημαίνει? Σημαίνει πλήρης ιδιωτικοποίηση της υγείας. Σημαίνει διαλογή των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, μπροστά έχουμε το δίλημα. Τι θέλουμε? Θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας δωρεάν για όλους, ή θέλουμε ιδιωτική υγεία? Αντέχουν οι τσέπες μας? Αντέχουν οι τσέπες μας πέρα από την καθημερινότητα την οποία έχουμε στην ακρίβεια? Αυτά όλα είναι διλήμματα. Ο καθένας λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα πάει πάνω από την κάλπη, θα πρέπει να σκεφτεί. Θα πρέπει να σκεφτεί για τα επόμενα 4 χρόνια. Επιθυμεί να είναι ευχάριστος? Επιθυμεί να είναι δυσάρεστος? Επιθυμεί να ξυπνάει το πρωί, να πηγαίνει στη δουλειά του, να ανταμείβεται για αυτό που κάνει? Ή επιθυμεί να είναι φορτωμένος, να ξυπνάει και να κοιμάται με άγχος, ανασφάλεια, αγωνία για το τι θα του προκύψει την κάθε μέρα και να μην μπορεί να το αντιμετωπίσει? Αυτό θα είναι το δίλημα των ερχόμενων εκλογών. Με αυτό το σκεπτικό πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάει και θα ψηφίσει στις 25 του Ιούνιου, γιατί τα πράγματα έχουν ήδη ξεφύγει. Βλέπουμε σε 10 μέρες, έχουν περάσει ήδη 20 μέρες και βλέπουμε απανωτά κρούσματα. Βλέπουμε την κατάσταση. Δεν ελέγχεται, έχει ξεφύγει. Αν λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Μπαρητάκης, η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτη και φτάσουμε σε ένα σημείο να πάρει αυτοδυναμία ή παντοδυναμία. Γιατί σκεφτείτε ότι την ίδια μέρα των εκλογών, την επόμενη των εκλογών, ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε με ευθαρσός και είπε ότι επιδιώκουμε να πάρουμε 180 βουλευτές. Δηλαδή τι σημαίνει? Αλλαγή του συντάγματος. Αυτό το πράγμα θα πρέπει πάρα πολύ καλά οι Έλληνες πολίτες να το σκεφτούν. Ποιο θα ψηφίσουν, ποιος πρώτον θα δώσει λύσεις στα προβλήματά τους, και δεύτερον ποιος είναι το πρόγραμμα το οποίο είναι αυτό που μας πάει, που φέρνει μια δικαιοσύνη, μια ισότητα, μια ευημερία
μέχρι το 2027. Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη. Κύριε Αδουγεράκη, οι κάλπες 25 Ιούνιου είναι άδειες. Άρα μιλάμε για μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Και βεβαίως τα διλήμματα των πολιτών είναι πολλά και πάνω σε αυτά θα κληθούν να απαντήσουν, ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με το αύριο, με την καθημερινότητά τους, με την οικονομία μας, με την κοινωνία γενικότερα για τα κοινωνικά προβλήματα που καθημερινά υπάρχουν, είτε λέγονται κόκκινα δάνεια, είτε λέγονται funds, είτε λέγονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια η επόμενη μέρα, η οποία καθόλου εύκολη δεν θα είναι. 21 του Μάη είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο σαφώς δεν μας ικανοποίησε με την έννοια της ενίσχυσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, πέραν από τα όποια αύξηση που είχαμε ως ΠΑΣΟΚ, και εκλογικό αποτέλεσμα θεωρώ ότι ήταν κοντά και είναι κοντά στους στόχους μας. Άρα λοιπόν ο σκοπός ο δικός μας είναι η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ με περισσότερο, μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό. Πρέπει η κυβέρνηση η οποία θα εκλεγεί να μην έχει την ισχύ της παντοδυναμίας, αλίμονο εάν ήδη από τώρα διατυπώνονται αυτά τα αλαζονικά, οι αλαζονικές επάρσεις οι οποίες βλέπουμε, αυτές θα είναι εις βάρος γενικότερα του κοινωνικού συνόλου με οποιαδήποτε έκφραση έχει αυτό. Άρα λοιπόν ο σκοπός είναι η ενδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ, η ενδυνάμωση των εκλογικών ποσοστών για να μπορέσει να έχει μια δυνατή αντιπολιτευτική φωνή. Έχουμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα και δεν το λέμε το πρόγραμμα το δικό μας, γιατί αύριο δεν έχουμε αυτοπάτηση ούτε μας κυβέρνηση να το εφαρμόσουμε, όμως έχουμε ένα πρόγραμμα, γιατί κάθε κόμμα, κάθε φορέας που κατεβαίνει θα πρέπει να έχει το πρόγραμμά του για να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες τι πρεσβεύει, πού αποσκοπεί, τι ανάγκες εξυπηρετεί. Με βάση λοιπόν αυτό το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, διότι μέσα από τη διαβούλευση με την κοινωνία έχει γίνει, θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει ένα ενισχυμένο ρόλο αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα, να έχει παρουσία παντού για να μπορέσουν μέσα από τη φωνή και κοινοβουλευτικά, πέραν της παρουσίας μας, την καθημερινή παρουσία μας που πρέπει να έχουμε στην κοινωνία, κοινοβουλευτικά να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε σε θέματα που αφορούν είτε την οικονομία, είτε αφορούν τη φορολογία, είτε αφορούν την υγεία και το εθνικό σύστημα υγείας, είτε αφορούν το κοινωνικό σύνολο, είτε αφορούν την νεολαία μας, είτε αφορούν τους εργαζόμενους με τον μισθό, τη μισθοδοσία τους και όλα αυτά τα οποία είναι. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να ενισχύσουν το ΠΑΣΟΚ, να στηρίξουν και να ενδυναμώσουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει διαχρονικά ότι έχει στηρίξει την κοινωνία και έχει δώσει λύσεις. Και σας ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση στο στούντιο σας. Να είστε καλά και οι δύο, και εσείς κύριε Μπαριτάκη και εσείς κύριε Μανουρά. Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας, για τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω ένα λεπτό είναι ότι αύριο θα μιλήσει ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Και για μας, για τη μικρομεσαία επιχείρηση και για τον τουρισμό, είναι καλό για όσους θέλουν πραγματικά να ακούσουν, να δουν την επόμενη μέρα με ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ μικρομεσαία επιχείρηση. Αύριο λοιπόν το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο. Και σήμερα ο πρόεδρος μας στο Ρέθυμνο, 7.30 ώρα, όσοι πολίτες επιθυμούν να ακούσουν τον πρόεδρο, θα κάνει ανοιχτή συγκέντρωση στην πόλη του Ρέθυμνου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.